χωράει ο ανθρώπινος υγιής νους πως κάποια μυαλά σκέφτηκαν να προσφέρουν μπομπονιέρα σε βαφτίσεις και γάμους ζωντανές χελώνες. Κι όμως συνέβη στην Κύπρο. Ένας άνθρωπος πάει σε μια βάφτιση και ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με υποχρεώσεις της φροντίδας ενός κατοικιδίου που ίσως δεν μπορεί να φροντίσει. Ένα ταλαιπωρημένο χελωνάκι, ακροτηριασμένο, με ανορεξία και καταπονημένο, έφτασε στην πόρτα κτηνιατρικής κλινικής, ένα βήμα πριν το θάνατο, αφού πρωταδόθηκε ως δώρο σε κάποια βάφτιση. Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο φαίνεται πως είναι κάτι που έκανε την εμφάνισή του και στο παρελθόν. Μου έχει τύχει όμως στο παρελθόν να ακούσω την ατάκα. Το είχαν κάνει δώρο πριν 2 χρόνια, το έχουμε πάρει από ένα παιδικό πάρτι πριν χρόνια. Δηλαδή αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Η διάθεση ζώων ως δώρα σε εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους ειδικούς να τονίζουν ακόμη μια φορά πως τα ζώα και πονούν και νιώθουν και φοβούνται, ακριβώς όπως και ο άνθρωπος. Απάντηση στις απαράδεκτες και εξωφρενικές ενέργειες κάποιων έρχεται να δώσει φροντίδα και αγάπη στον γήπα τον Κωστή. Εκολάφθηκε το 2020 και λίγες εβδομάδες αργότερα, μετά την πρώτη πτήση του, βρέθηκε καθυλωμένος και εξαντλημένος μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη φωλιά του. Μεταφέρθηκε από την υπηρεσία θύρας και πανίδας στο κέντρο περίθαλψης και αποκατάστασης της άγριας ζωής, εκεί όπου σιγά σιγά ζωντάνεψε και πάλι χάρη στην αμέτρητη φροντίδα που έλαβε. Έγινε και ειδική θεραπεία όσον αφορά το τάισμαν, με ειδικές φόρμουλες, υδρολυτικές κτλ. Στην αρχή το τάισμαν έγινε του force feeding, γιατί ο γήπας αρνήτουν να φάει. Τα σε τόσο άθλια ανεξοδοτική κατάσταση που δεν ήθελε ούτε ο ίδιος να φάει. Ένα μήνα μετά ο γήπας, που πήρε το όνομά του από τον κτηνίατρο που τον περιέθαλψε, άνοιξε και πάλι τα φτερά του. Ο δρόμος της ελευθερίας του ανοιγόταν και πάλι.